εσύ να κλαις σαν με κοιτάς. Ελλάδα στους ώμους τη γη κουβαλάς. Εσύ που χάραξες τους δρόμους, τη φωνή σου να βρεις ζητάς. Σαν μια γιορτή απ' τα παλιά χρυσή εποχή θα'ρθεις ξανά. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή «Το πρόσωπο του Σαββάτου». Είμαστε στο κρυφό σχολείο της Ιεράς Μονής Πεντέλης και είναι κοντά μας ο πατέρας Τιμόθεος Κυλήφης. Καλώς ήρθατε. Και εσείς καλώς ήρθατε στη Μονή μας και έχουμε ιδιαίτερη χαρά, γιατί τέτοια μέρα σήμερα, πανηγυρική κυριολεκτικά, έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο πανηγυρικό, το Στέλιο το Καζατζίδη, που εκφράζει τη χαρμολύπη της ορθόδοξης πίστης, εκκλησίας και κοινωνίας. Πατέρα Τιμόθεα, σκέφτηκα να κάνουμε μια άλλου είδους εκπομπή σήμερα, μια σπουδή πάνω στον Στέλιο Καζατζίδη. Αφορμή αυτής της συνάντησής μας και του σχολιασμού είναι η έκδοση της βιογραφίας, η πρώτη επίσημη ουσιαστικά βιογραφία του Στέλιου Καζατζίδη, από τον Κώστα Μπαλαχούτη, ο οποίος είναι ο αρχισυντάκτης του μουσικού περιοδικού Δίφωνου, θα μας μιλήσει μετά. Η βιογραφία λέγεται «Κι όσο υπάρχεις, θα υπάρχω». Εις τον αιώνα τον άπαντα, λοιπόν. Μάλιστα. Θέλω λοιπόν να συνδυάσουμε τη χαρά και τη λύπη στο χριστιανισμό, τη χαρά και τη λύπη στα τραγούδια του Στέλιου Καζατζίδη. Υπάρχει σχέση, εφάπτονται αυτά σε αρκετά σημεία. Και βέβαια, προείπα, επειδή είναι μεγάλο Σάββατο σήμερα, ήδη άρχισε η πρώτη Ανάσταση, αλλά και χθες το βράδυ τα τροπάρια του επιταφείου δεν ήταν θρήνη απογοήτευσης, απελπισίας και αυτοκτονίας, αλλά ήταν η ζωή εν τάφο, και άρχισε ήδη το πρώτο μήνυμα από χθες το βράδυ στον επιτάφιο, μετά τον επιτάφιο πλέον, και σήμερα η πρώτη Ανάσταση, σταύρωση, πόνος, θλίψη και σήμερα χαρά, και το βράδυ θα κορυφωθεί η χαρά. Η Ορθοδοξία μας, είπατε πάρα πολύ ωραία τον όρο αυτό, και η ελληνική κοινωνία και η ελληνική πραγματικότητα, η ιστορία ολόκληρη της Ελλάδος είναι λύπη και Ανάσταση, πόνος, δράμα και Επανάσταση και ελευθερία. Και εκεί λοιπόν είναι ο Στέλιος Καζατζίδης, ο οποίος τραγούδησε τον εσταυρωμένο λαϊκό άνθρωπο. Πάμε να δούμε πώς αναλύει τη σχέση χαράς και λύπης στο χριστιανισμό και στον Καζατζίδη ο επικοινωνιολόγος κύριος Σωτήρης Τζούμας. Ο Στέλιος Καζατζίδης είναι ένας μύθος. Ακόμα και σήμερα, αρκετά χρόνια μετά τον θάνατό του, αλλά όσα χρόνια και αν περάσουν, θα παραμένει ένας θρύλος ζωντανός. Γιατί αυτό που κατόρθωσε ο Καζατζίδης δεν έχει μέχρι σήμερα τολμηθεί από κανέναν άλλον. Κατόρθωσε να τραγουδήσει με τον πιο, θα έλεγα, χαρακτηριστικό τρόπο τη χαρά και τη λύπη, τη χαρμολύπη. Κατόρθωσε να αγγίξει τον Έλληνα, που όπως είναι γνωστόν ευρύτερα, ο Έλληνας είναι δεμένος με την Εκκλησία, την Ορθοδοξία, την πίστη, τα βιώματα αυτά, τα ορθόδοξα νάματα της Εκκλησίας και της πίστεως. Κατόρθωσε λοιπόν ο Καζατζίδης μέσα από αυτήν την, αν θέλετε, σκέψη, την απλή σκέψη της καθημερινότητας, να την κάνει τραγούδι. Κατόρθωσε με μια πονεμένη φωνή, που ήταν η φωνή του, μια εγκεφαλική φωνή, αλλά είχε πονεμένο συνέστημα, καθώς έφθεγγε τα λόγια που έφθεγγε,
να τραγουδήσει ακριβώς δεκάδες πράγματα που είναι συνυφασμένα, που ήταν συνυφασμένα με την πορεία του Έλληνα εκείνα τα χρόνια που ο Καζαντζίδης βγήκε και τραγούδησε και πρωτοεμφανίστηκε. Τραγούδησε την αρρώστια, τραγούδησε την ξενιτιά, τραγούδησε τη φτωχολογιά, τραγούδησε την αδικία, τραγούδησε την κακία, τραγούδησε την μάνα σαν την προσωπική Παναγία του καθενός μας. Η μητέρα του ονομαζόταν Γεθσιμανή. Τραγούδησε την οφάνια, τραγούδησε τους διωγμούς, τραγούδησε την καρτερία, τραγούδησε τον πόνο, τραγούδησε την φιλία. Ο Καζαντζίδης δανείστηκε μέσα από την εκκλησιαστική θεματολογία πράγματα για να παλύνει και να ανακουφίσει τον ανθρώπινο πόνο. Δηλαδή με έναν περίεργο τρόπο είχε κατορθώσει, έτσι ταλαντούχος όπως ήταν, να κάνει τον πόνο, την πίκρα, το βάσανο να το κάνει διασκέδαση. Ακριβώς έδινε χαρά στη λύπη. Γι' αυτό και είπα προηγουμένως ότι με έναν μοναδικό τρόπο, όπως η Εκκλησία μας μέσα σε αυτήν την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την οποία διανύουμε, τραγουδά με έναν περίεργο τρόπο την χαρμολύπη, διότι αυτό είναι η Εκκλησία, αυτό είναι η Μεγάλη Σαρακοστή, αυτό είναι η Μεγάλη Εβδομάδα που θα περάσουμε, τέλος πάντων που διανύουμε. Αυτό ακριβώς είναι μια χαρμολύπη, χαρά και λύπη, ή αν θέλετε χαρά στη λύπη. Αυτό ακριβώς έκανε και ο Καζαντζίδης. Χαρά και λύπη, λοιπόν. Έτσι, το στοιχείο της Ορθοδοξίας. Έτσι είναι. Πολλά τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη είναι αφιερωμένα στην μάνα. Σας έχω δώσει ένα τραγούδι, το «Θα έρθω μανούλα να σε βρω». Είναι σε στίχους του Κώστα Βίρβου, του μεγάλου λαϊκού στιχουργού μας. Και λέει «Θα έρθω μανούλα να σε βρω, κοντά σου να πλαγιάσω και όπως ησύχασες εσύ από τους καημούς και εγώ να ησυχάσω». Και ρεφρέν, όταν ακούσεις να χτυπά θλιμμένα η καμπάνα, κάνε μου τόπο δίπλα σου για να πλαγιάσω μάνα. Πώς το βλέπετε εσείς από την πλευρά σας? Εδώ ξεπηδούν δύο βαθιά απέραντα μηνύματα από μια ελληνορθόδοξη καρδιά σαν του Καζαντζίδη και του ποιητή που πάνε μαζί, αλληλοπεριχωρούνται. Η πίστη στην αιωνιότητα και η μάνα. Στην ουσία και τα δύο είναι αιωνιότητα. Θα λέγαμε δύο θεσμοί, ο ένας μες τον άλλο. Η μάνα είναι αιώνια, δεν καταλύεται ποτέ. Όσο υπάρχει χρόνος. Μάνα είναι αθάνατη. Αθάνατη. Και η αιωνιότητα είναι η αθανασία. Η έκφραση της αθανασίας στη μορφή της μάνας. Και η μορφή της μάνας η έκφραση της αθανασίας. Είπε ο κ. Τζούμας, επεσήμανε ότι το όνομα της μητέρας του Στέλιου Καζαντζίδη ήταν Γεθσιμανή. Ναι, εκεί ακριβώς που διαδραματίστησαν τα μεγάλα γεγονότα της σωτηρίας του ανθρώπου. Εκεί ήτανε ακριβώς η ζωή, η ανάσταση, η γέννηση, η πορεία. Η μάνα τι είναι? Μία πορεία. Από την ώρα που θα συλλάβει στα σπλάχνα της πλέον το νεογνώ αυτό, είναι η δημιουργία ολόκληρη, είναι η γέννηση. Και μετά έρχεται η Εκκλησία με τα θεία της μυστήρια, με το βάπτισμα, η αναγέννηση, η οποία χαρίζει την αιωνιότητα πλέον. Γιατί ο άνθρωπος, Κώστα, είναι πάρα πολύ ωραία, το λέμε διφυής. Η μία του φύση είναι η ανθρώπινη, είναι τα αισθητά. Με τα μάτια μου, με τις αισθήσεις μου, πιάνω τον κόσμο. Με την ψυχή μου πιάνω, ο Πλάτωνας λέει τις ιδέες. Εμείς λέμε το πνεύμα, τους ουρανούς, την αγιότητα, το Χριστό, την Εκκλησία, τα μυστήρια. Να λοιπόν, η μάνα εκφράζει και τα δύο, όπως και η Παναγιά. Εκφράζει και τον χρόνο και το χώρο και τις αισθήσεις και τα αισθητά, αλλά εκφράζει και την αιωνιότητα. Και εδώ είναι μεγάλο. Δεν απογοητεύεται ο ποιητής και ο Στέλιος που το τραγούδαγε. Τη μάνα του θα τη συναντήσει εκεί. Και η μάνα το παιδί δεν καταλύεται. Και εδώ θα κάνω ένα μικρό σχόλιο για όλους μας. Λέει η Γραφή, και χίλια έτη ως ημέρα μία. Δηλαδή η ημέρα έχει, δεν είναι παρά ένα σύμβολο φωτός μες στη δημιουργία. Γιατί υπάρχει Ανάσταση. Τα χίλια χρόνια είναι μία, προσέξτε, μία ημέρα. Άρα εμείς τα 50% που ζούμε είναι μία ώρα. Σε μία ώρα θα είμαστε μαζί με το Στέλιο, θα είμαστε μαζί με τους δικούς μας, εγώ με το αδέρφιο, με τους γονείς και τα λοιπά, ο καθένας μας. Και επομένως
Εδώ καταλύεται και ο χρόνος. Σήμερα είναι Μεγάλο Σάββατο. Το βράδυ θα γίνει η Ανάσταση. Κατελήθη ο θάνατος, ο Άδης, ο χρόνος, ο χώρος, η φύση, οι αισθήσεις και μπαίνει η αιωνιότητα. Η αιωνιότητα της μάνας και η μάνα της αιωνιότητας. Πατέρα Τιμόθε, ο Στέλιος Καρατζίδης είναι εδώ. Στο χώλο για τραγούδι απ' τα χείλη μου θα βγει. Το χέρι βασανισμένε τρεγμένε σε τούτο το παλιό κόσμο όταν δεν έχεις χρήμα είσαι θαμμένος ζωντανός μες στη ζωή στο μνήμα όταν κανείς είναι φτωχός απ' όλους αδικαίεται. Ο φτωχός μάνα, ο φτωχός μάνα, καλύτερα να μη γεννιέται. Ο φτωχός, καλύτερα να μην γεννιέται. Είναι πρόκληση η φτώχεια. Και όπου υπάρχει φτώχεια και μεγάλη φτώχεια δεν υπάρχει ασφάλεια πουθενά. Βλέπετε, οι μάνες από την πείνα τους έβαγαν ακόμα και παιδιά. Έχουμε τραγικές ιστορίες. Η φτώχεια είναι πρόκληση. Καταλαβαίνω τον Καζατζίδη, γιατί κι εγώ έτσι ξεπήδησα. Ξεκινήσατε φτωχός. Παν φτωχός. Από το Αίγιο. Από το Αίγιο. Πουλούσα κουλούρια στους δρόμους και έκανα όλες τις δουλειές που μπορεί να φανταστείς. Και τότε όταν έβλεπα τους πλούσιους να τρώνε το ψωμί τους με βούτυρο, μέσα μου επαναστατούσα. Ίσως αυτό έγινε και αφορμή να γίνω ένας επαναστάτης της. Και ένας βαθιά καζατζηδικός. Λοιπόν, θα 100%. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα ξαναλέμε. Και η αγάπη σου με στείλανε εκεί, εκεί που όποιος πάει τα βάσανα ξεχνάει. Πάλι είμαστε στο κρυφό σχολείο της Ιεράς Μονής Πεντέλης. Είναι κοντά μας ο πατέρας Τιμόθεος Κυλήφης και σχολιάζουμε τα τραγούδια του Καζατζίδη, προσπαθώντας να βρούμε τις ταυτίσεις μεταξύ χαράς και λύπης στον χριστιανισμό, χαράς και λύπης στον καζατζιδισμό. Και επειδή το Μέγα Σάββατο που είναι σήμερα
είναι κατεξοχή ημέρα χαρμολύπης, γι' αυτό είμαι ανάμεσά σας. Θα πούν πολύ. Μεγάλο Σάββατο, πατέρας Τιμόθεος με τον Καζαντζίδη. Είμαστε στο μετέχμιο τώρα. Εκφραστής. Ο Καζαντζίδης, της χαράς και της λύψης. Και εδώ βλέπω ο Καζαντζίδης ότι την όλη του στάση υπήρξε άντρα σε όλα του και μπροστά στο θάνατο. Οι μάρτυρες και οι ήρωες δεν φοβούνται το θάνατο. Υπάρχει ένα άλλο τραγούδι, πάλι του Μεγάλου Βίρβου, και λέει: με πίκρες ξημερώνομαι, βραδιάζομαι τον πόνο, ο θάνατος που λαχταρώ θα με γλιτώσει μόνο. Πότε θα έρθει η σειρά μου, πότε θα έρθει καρτερό, όλοι τρέμουνε το χάρο, μα εγώ τον λαχταρώ. Εδώ μου θυμίζει τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος λέει: θέλω να πεθάνω το συντομότερο, να φύγω, να πάω στην άλλη ζωή που είναι γεμάτη χαρά. Όμως κάθομαι για σας και λυπούμαι αυτή τη στιγμή για να μπορέσω να δώσω το μήνυμα της χαράς. Ο Παύλος και οι ήρωες ποθούσανε τον θάνατο γιατί πιστεύανε στην αγύρω, όπως λέμε, στην αιωνιότητα. Ο Καζαντζίδης έτσι έζησε, ποθώντας πάντοτε. Ναι μεν κλαίγοντας, διότι ήταν άνθρωπος γνήσιος, αυθόρμητος, αυθεντικός, πονούσε, εσφάδαζε, αλλά η πεποίθησή του ότι θα λυτρωνόταν με το θάνατο, τον δέχτηκε το θάνατος πραγματικά αντρίκια. Έτσι πεθαίνουν οι ήρωες και οι Άγιοι, Κώστα. Είπατε προηγουμένως ότι ο Απόστολος Παύλος έχει μια φράση που λέει: θέλω να πεθάνω, έτσι. Βέβαια. Και υπάρχει ένα τραγούδι του Καζαντζίδη, πάλι του Βίρβου: θέλω να πεθάνω για να μην πονώ, μα η μαύρη μοίρα με έχει δικασμένο, ούτε να πεθαίνω, ούτε και να ζω. Και λέει το ρεφρέν: έχω μανούλα και αδελφές, γυναίκα και παιδάκια. Και αν κλείσω τα ματάκια μου, θα μείνουν στα σοκάκια. Βλέπεις, πονάει. Ο Χριστός επάνω στο Σταυρό, Κώστα, είπε: τη μάνα μου να φροντίσετε. Και κάλεσε τον Ιωάννη, τον αγαπημένο μαθητή, και του λέει: ιδού η μήτρη σου, ο Θεός, ο Χριστός, τη μάνα το εφρόντισε πάνω από το Σταυρό. Βλέπεις ότι ακριβώς ο Καζαντζίδης αυτό εκφράζει, και ο ποιητής, τον άνθρωπο που μένει πίσω, στα σοκάκια. Ο μεν Χριστός, θα επαναλάβω, την Παναγία την ανέθεσε στον Ιωάννη. Βλέπεις, έτσι και ο Καζαντζίδης και οι μεγάλοι αυτοί ποιητές μας, οι βάρδοι, οι αυθεντικοί, δεν είναι έξω πραγματικοί. Πονούνε και στη γη και πιστεύουν και στον ουρανό. Εμείς δεν θα αγιοποιήσουμε τον Καζαντζίδη. Όχι. Αλλά θα βρούμε τα σημεία που εφάπτονται. Άγιος, Κώστα, δεν είναι ο ασφαλτός. Άγιος είναι αυτός που πορεύεται με πίστη στη ζωή, που δεν αυτοκτονεί και πιστεύει στην αιωνιότητα. Αυτός είναι Άγιος. Ο Άγιος είναι ο βιοπαλαιστής. Μπράβο. Ο βιοπαλαιστής μέσα, το είπες πάρα πολύ ωραία. Ο βιοπαλαιστής. Η μάνα που παλεύει, ο πατέρας που παλεύει, το παιδί που παλεύει, ο παπάς που παλεύει, ο δημοσιογράφος, ο τίμιος που παλεύει, κάθε τίμιος άνθρωπος, και μάλιστα στη σημερινή προκλητική κοινωνία, είναι Άγιος. Ο Άγιος δεν είναι εξωπραγματικός. Πάμε να δούμε τι λέει ο βιογράφος του Στέλιου Καζαντζίδη, ο Κώστας Μπαλαχούτης. Βέβαια, σε όλα αυτά υπάρχουν και ευχάριστες αναμνήσεις, όπως μου έλεγε, από τα χωριά της Βορείου Ελλάδος. Όπου αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι η φωνή του είναι ιδιαίτερη. Γιατί ενώ βόσκει κάτι προπατάκια και κατσικάκια, όπως μου λέγει χαρακτηριστικά, βλέπει ότι όταν και τραγουδάει, ότι όταν επιστρέφει στο χωριό, οι γυναίκες τον τρατάρουν γλυκά, κεράσματα, πράγμα σπάνιο που το είχαν μόνο για τους υψηλούς επισκέπτες και μάλιστα τις γιορτές, όχι καθημερινά. Και εκεί αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι αρέσει η φωνή του. Κάτι που κατάλαβε και αργότερα όταν δούλευε στη Λανατέξ. Στα εργοστάσια της Νέας Ιωνίας, όπου δούλεψε για μεγάλα διαστήματα, γιατί από 15 χρονών παιδί έμεινε ορφανός και έπρεπε να στηρίξει τη μητέρα του και τον αδελφό του. Όταν δούλευε λοιπόν και τραγουδούσε, οι εργάτες και άλλες σταματούσαν να εργάζονται. Και μάλιστα ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου του είχε χαρίσει και μια κιθάρα. Και εκεί πρωτού άρχισε να γρατζουνάει τις πρώτες του παινιές, ας το πω έτσι. Βέβαια, οι μνήμες από τα εργοστάσια δεν είναι όλες ευχάριστες. Γιατί, για παράδειγμα, στον Έσπερο, που ένα άλλο εργοστάσιο της περιοχής, όπου επεξεργάζονται στρατιωτικό υλικό, χιτόνια, κάλτσες κτλ., εκεί κανονικά έπρεπε να δουλεύουν με μάσκες προστασίας κτλ., στον θάλαμο που ρίχνουν με χημικά και διαλύουν αυτά τα ημάτια. Και εκεί αυτοί δουλεύανε μόνο με ένα πανί. Και τα πνευμόνια, όπως λέει, μπουκώνανε από τα χημικά κτλ. Αυτά λοιπόν τα πνευμόνια μπουκώνανε από τα χημικά υλικά, έτσι. Έτσι είναι. Και τώρα ο πατέρας μου, όταν γύρισε από τη Μικρά Ασία, δούλεψε στη χαρτοποιία του Αιγείου και από το χαρτί, από το χημικό αυτό, πήρε φυματίωση. Και πέθανε φυματικός.
Ο Καζατζίδης ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσε να κάνει δισεκατομμύρια. Μου έχει πει η σύζυγός του, η Βάσου Καζατζίδη, ότι υπήρχαν πολλές προσφορές. Ακόμα και ένα δισεκατομμύριο δραχμές, ήταν η τελευταία προσφορά. Και όμως αρνιόταν. Βεβαίως, με το τραγούδι, ως επαγγελματίας, έκανε πολλά λεφτά. Αλλά άλλα τόσα λεφτά τα κλωτσούσε, τα αρνιόταν συνειδητά. Αυτή η σχέση του Καζατζίδη με το χρήμα, που είναι προϊόν βέβαια εργασίας, αλλά και με το ίδιο χρήμα που μπορεί να το πετάξει, να το περιφρονήσει. Είναι αρετή αυτό. Μεγάλη αρετή. Το να μην υποδουλωθείς στο χρυσό, αλλά στο Χριστό. Την αρετή. Ο δε Χριστός το είπε, μπορούσε να ήταν ο πιο πλούσιος και ήταν λιτός. Δεν είχε που να κλείνει την κεφαλή. Γι' αυτό βλέπεις, οι αληθινοί χριστιανοί, οι αληθινοί πιστοί και οι μάρτυρες ήταν οι άνθρωποι που κλώτσισαν το χρήμα. Το χρήμα είναι για μια χρήση. Αφού θα πάρεις ένα ωραίο τραγούδι, λέει, αφού θα πάρεις 2 μέτρα μνήμα, τι το θέλεις το πολύ το χρήμα. Είναι φοβερό. Έχω παρατηρήσει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι σωστοί, δεν θέλουν το χρήμα. Και έχει αξία να μπορείς να έχεις πολύ χρήμα και να το πετάς. Και να το πετάς. Του να μην έχεις, λέει, δεν έχει να φάει ο δούλος του Θεού και νηστεύει. Να έχεις να φας και να νηστεύεις, αυτό είναι αρετή. Λοιπόν, πατέρα Τιμόθε, τι να τα κάνω τα λεφτά, τραγουδάει ο Στέλιος. Σωματική και ψυχική, φαντάζομαι. Η υγεία είναι ο άσος και πίσω είναι τα άλλα μηδενικά. Χωρίς τον άσο, 100 μηδενικά ο άλλο δεν έχουν αξία. Είναι ο άσος η υγεία. Αλλά είπες ένα πολύ ωραίο. Σώματος και ψυχής. Γιατί η υγεία έχουν και τα πόδια. Έχουν και τα γαϊδούρια. Τα ζάπου λένε. Αν δεν έχεις και υγιή σκέψη, νου καθαρό, ψυχή καθαρή, τότε η υγεία η σωματική μπορεί να αποβεί ολοκληρωτική καταστροφή. Η υγεία δεν έχει και ο Μπους. Η υγεία δεν έχει και ο Χίτλερ. Η υγεία δεν είχαν όλοι οι εγκληματίες, οι μεγάλοι. Αλλά δεν είχαν όμως σκέψη, ψυχή, πνεύμα. Εμείς το λέμε με την εκκλησιαστική γλώσσα. Κατάμφω υγεία. Δηλαδή σώματος και ψυχής. Και εδώ κάνω το σχόλιο. Ο άνθρωπος είναι ενιαίος, Κώστα. Σώμα και ψυχή. Δεν έχει το διεισμό αυτό που έχει ο πλατωνικός φιλοσοφικός άνθρωπος, άλλο σώμα και άλλο ψυχή. Εμείς λέμε ψυχή και σώμα, το σώμα είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή φωτισμένη να κατοικεί σε ένα ναό του Αγίου Πνεύματος, το σώμα. Έτσι, σώμα και ψυχή να είναι εν υγεία, ο άνθρωπος έχει απέραντη προκοπή. Θα κάνω και μισό δευτερόλεπτο ακόμα το σχόλιο που είπε για το. Λόγω της ιδιότητάς μου, μου έχουν εξομολογηθεί άνθρωποι πάμπλουτοι, τελείως δυστυχισμένοι, γιατί δεν είχαν υγεία ψυχής και μετά σώματος. Και άκουσα αυτό που είπε η Χριστίνα Ωνάση. Ο πλούτος έρευσε μπροστά μου ποτάμι. Ευτυχία ούτε δράμη. Και ένα από τα πρόσωπα που υπηρέτησε τον Ωνάση μου έλεγε, όταν έφευγε από τα μεγάλα γλέντια και τις μεγάλες χαρές,
έκλαιγε στα πόδια της. Άρα πρώτα είναι η υγεία και η ψυχική μάλιστα και μετά είναι τα πλούτη και όλα τα άλλα. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λέει ο Κώστας Βελαχούτης για τα δάκρυα του Κατατζίδη. Καταζήτη ήταν ευσυγκίνητος πολύ. Ακόμα και όταν επέστρεψε στη δισκογραφία το 1987 μετά από 12χρονη αποχή, μετά το Υπάρχω, υπάρχει μαρτυρία του Λευτέρη Χαψιάρη, ο οποίος είναι και στιχουργός στον πρώτο του το δίσκο στον δρόμο της επιστροφής του 87. Γράφουν στο στούντιο του Κοσμά του Φιλιππίδη στη Μεσογείον, κατόπιν απέτηση του Κατατζήτη γιατί ήταν φίλος του. Και ο Κατατζήτης μπαίνει να πει το πρώτο τραγούδι και δακρύζει. Βουρκώνει και δεν μπορεί να συνεχίσει. Του ζητάει μισό ταβόρ, βγαίνει έξω, είναι η μέρα Δευτέρα, μεσημέρι, απόγευμα, τα φαρμακεία είναι κλειστά. Γυρνάει όσο μπορεί, βρίσκει κάποιο φαρμακοποιό και του λέει: σε παρακαλώ πολύ, δώσε μου το συγκεκριμένο χάπι. Ο φαρμακοποιός του λέει ότι χωρίς τη συνταγή του γιατρού δεν μπορώ να σου δώσω τέτοια χάπια. Εκείνος του λέει: μα είναι ο Κατατζήτης, του λέει εδώ κοντά στο στούντιο και έχω γράφει μα, του λέει ο φαρμακοποιός με κοροϊδεύει. Ο Κατατζήτης είχε να τραγουδήσει τόσα χρόνια. Του λέει: είναι ο πρώτος του δίσκος, επιμένει εκείνος. Τελικά ο φαρμακοποιός κλείνει το φαρμακείο, πηγαίνει μαζί τους με τα φάρμακα. Ο Κατατζήτης παίρνει το χάπι, συνέρχεται και αρχινά τραγουδάει και ο φαρμακοποιός βουρκώνει και βάζει ο ίδιος τα κλάματα και μένει απαρηγόρητος και εκείνος και παίρνει και εκείνος το υπόλοιπο χάπι για να συνέλθει. Και ένας από τους λόγους που δεν τραγουδούσε ο Κατατζήτης, σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων του συνεργατών του στα νεότερα χρόνια και που απέφευγε τις εμφανίσεις γενικότερα, είναι ότι δεν μπορούσε να. Η συγκίνησή του ήταν τέτοια που και το πάθος βέβαια του ακροατηρίου για αυτόν. Που δεν μπορούσε να του νιώθει να κρέμονται όλοι αυτοί πάνω του, πάνω από τη φωνή του και το συνέστημα αυτό το έντονο. Και φοβόταν μήπως από το συνέστημα δεν μπορέσει να αρθρώσει το τραγούδι στο μικρόφωνο. Κλαίνε και οι δυνατοί λοιπόν, έτσι. Κλαίνε και ο Χριστός ειδών την πόλη έκλαψε. Ο Θεάνθρωπος είδε το δράμα. Ο Κατατζήτης, εσείς, εγώ, όταν δούμε το ανθρώπινο δράμα και δεν κλάψουμε, σημαίνει ότι είμαστε τούβλα, ντουβάρια, τσιμέντα. Όχι ο Κατατζήτης, σαν άνθρωπος. Και κάτι, ο άνθρωπος που δεν κλαίει είναι αφύσικος. Το δάκρυ είναι λύτρωση. Και μάλιστα όταν είναι, λέει ο Ιωάννης της Κλίμακος, και δάκρυ μετανοίας και επιστροφής, τότε είναι το σωστικό δάκρυ της χάριτος του Θεού. Έχουμε λοιπόν δάκρυα. Έχουμε και δάκρυα απογοήτευσης μακριά από αυτά. Έχουμε και κροκοδίλια. Μπράβο Κώστα, και κροκοδίλια. Όχι. Ο Κατατζήτης και η Γνήση έκλαψαν γνήσια. Όπως επαναλαμβάνω ο Χριστός, όταν δει και το Λάζαρο, το φίλο του, βλέπετε ότι ο Θεός, ο Θεάνθρωπος, δεν γίνεψε από την πραγματικότητα. Κάθε γνήσιος άνθρωπος κλαίει και χαίρεται. Γι' αυτό και ο Κατατζήτης, θα το επαναλάβω, είναι. Τώρα μου φέρνει στη μνήμη έναν φίλο, το Ζαμπέτα, πήγε στην Αγία Μαρία να ήμουν μέσα, εγώ δεν το είχε παρήδεις ότι είμαι μέσα. Μπαίνει μέσα, στην εικόνα έχει αδυναμία, ρίχνει, τότε χάρτινο, το ανώτερο ήταν νομίζω 500, ρίχνει τότε και λέει, κάνει έτσι, δακρύζει και έτσι, Αγία Μαρίνα, άντε, ρίξε κανένα βλέφαρο και σε εμάς, γεια. Δάκρυσε και έφυγε. Αυτή είναι η αυθεντική. Κουβέντιζα με τον Γρηγόρη τον Πιθηκότσι για κάποια πράγματα. Είναι φοβεροί άνθρωποι. Αυτοί ζούνε. Είναι γνήσιοι άνθρωποι. Το λέω αυτό για τους. Για αυτούς τους ανθρώπους. Έχω πλήθος λόγω της δουλειάς μου ανθρώπων που είναι άντρες σωστοί και όμως έρχεται η ώρα που λένε ο Κολοκοτρώνης σε ώρες δύσκολες έκλαιγε και κρυβόταν να μην τον δούνε για να μην χάσει αυτό που είχε. Ο λόγος στο Στέλιο. Μη με λυπάσαι, διώξε με απόψε σαν να μαγρύ ο λουλουδό και τη ζωή μου κόψε. Εγώ γυμνός σε μη φοβάσαι κι αν χιονιστεί και
αγριολούδο αντέχει, έτσι, καρτερία, στοικότητα, η χριστιανική στοικότητα. Δεν είναι απλώς η στοικότητα με την έννοια την φιλοσοφική των φιλοσόφων στοικών, που είναι και αυτή μια πτυχή φιλοσοφική και ψυχολογική. Ο Κασατζίδης ήταν και πιστός ως προς την πίστη στον Θεό, την δύναμη την αντλούσε από την πίστη στον Θεό. Πάντως έχει τραγούδια που απευθύνεται με πίκρα και στο Θεό, έτσι. Μα γιατί, ο Δαβίδ... Γιατί ο Θεός αφήνει την αδική. Μα ο Δαβίδ λέει ένα ωραίο, ο Κασατζίδης και κάθε Κασατζίδης σε αυτές τις εκφάνσεις και εκφράσεις του είναι ένας Δαβίδ. Λέει ο Δαβίδ στο Θεό, «Ινα τι ύπνεις Κύριε, τι κοιμάσαι, εμείς υποφέρομαι». Το είπα και εγώ προημερών με το Ιράκ που δεν μπόρεσα, δεν άντεξα και έκλαψα όταν ήμουν με την οικονομία. Και λέω και είπα, δεν ξέρω αν ακούστηκε, «Ινα τι ύπνεις Κύριε, γιατί κοιμάσαι Θεέ μου, εδώ πέρα χανόμαστε, χιλιάδες σφάζονται, κόσμος, αδικία, εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν στην Αφρική». Εκεί παίρνω τα μεγάλα γιατί. Και είπα τότε μονάχα αυτή τη φράση. Όσο και δυνατή να είναι η λογική μας και του μεγαλοφίους ακόμα, δεν μπορεί να χωρέσει τον άπειρο Θεό, το άπειρο σχέδιο, την άπειρη αιωνιότητα, γιατί επιτρέπει αυτή την τραγωδία. Πάντως το γιατί μαζί με τον Καζατζίδη, μαζί με τον Δαβίδ, να με συγχωρέσει ο Θεός, το λέω κι εγώ. Δεν καταλαβαίνω πολλές φορές τα δράματα, μόνον σφαδάζω και κλαίω. Τίποτα άλλο, Κώστα. Ένα άλλο θέμα που τραγούδησε ο Κατατζήδης είναι η φιλία. Αλλά και η προδοσία από τους φίλους. Ο Ιούδας, φίλος με τον Χριστό, τον ευεργέτησε και τον πρόδωσε. Μα το χειρότερο φιλί είναι της προδοσίας και το ωραιότερο είναι της αγάπης. Το φιλί είναι αγωγός και καταστροφής και αναγέννησης και προδοσίας αλλά και λατρείας. Εξαρτάται από ποια καρδιά βγαίνει. Από εδώ ξεκινάνε όλα. Γι' αυτό η καρδιά που προδίδει είναι πρόστιχη. Απ' τους φίλους που αγαπούσα. Από τους φίλους είναι πιο σκληρή, είναι αβάσταχτη. Αβάσταχτη. Πολλοί φίλοι είναι φίδια. Γι' αυτό είπαν καλύτερα να μην γίνει όταν είπε ο Χριστός για τον Ιούδα. Ο φίλος τον πρόδωσε. Και εδώ κάνω ένα σχόλιο για τη φιλία. Λέει ο Αριστοτέλης, κάθε 300 χρόνια βρίσκεται αληθινός φίλος. Ο αληθινός φίλος. Και άντε να περιμένεις. Άντε να περιμένεις. Δηλαδή, ζει λέει. Πάμε να φύγουμε. Ζει χύτρα, ζει φιλία. Ζει φιλία λόγω συμφέροντος. Αυτή δεν είναι. Φιλία είναι να σε αγαπώ όπως είσαι, να θυσιάζουμε όπως είσαι και να είμαι έτοιμος εγώ να σε αγκαλιάσω στην τραγικότερη ώρα της ζωής σου. Όπως και σε εμένα. Εάν δεν έχεις τέτοια Κώστα φιλία προς εμένα, εγώ προς εσένα, είμαστε και οι δύο προδότες της καρδιάς, της ανθρωπιάς, της αγάπης και της φιλίας. Δεν έχω καμία αντίθεση. Σπάνιο φαινόμενο. Λοιπόν, σπάνιο φαινόμενο. Πάμε καλύτερα για διάλειμμα. Ακόμα έβγαλα απ' το σώμα μου, νόμιζα πως ήταν φίλοι κι όμως με προδώσανε την καρδιά μου και τα χείλη μου τα φαρμακώσανε.
νεκρούς που έχουν τα μάτια ανοιχτά και που χτυπάει κανονικά μέσα η καρδιά τους. Πάνε στη δουλειά, χτυπάνε κάρτα στις 7. Στο μισθολόγιο γραμμένο το όνομά τους. Άλλα έχουν φύγει μυστικά και σιωπηλά και έχουν χωρίσει από τον κόσμο τα δικά τους. Γιατί άνθρωποι πεθαίνουν τελικά τη μέρα που πεθαίνουνε τα όνειρά τους. Ένα συγκλονιστικό τραγούδι, στίχη Σότια Τσότου, έχει κάποια συγκλονιστικά ποίηματα. Γεμάτη αλληγορία, φυσική, μεταφυσική, χρόνο, αιωνιότητα, φαντασία. Λοιπόν, πατέρα Τιμόθε, αυτή η μουσική είναι του μεγάλου δημοτικού και λαϊκού συνθέτη, του Τάκη Σούκα. Μάλιστα. Ενός Βυζαντινού. Μπράβο. Ακούγεται. Μα θυμάμαι και ο Θοδωράκης που είπε, λέει, από ψάρτης ξεκίνησε. Βυζαντινή μουσική. Και εδώ λέω για τους ακροατές μας και τους τηλεθεατές μας. Η βυζαντινή μουσική είναι απόρρια της βαθιάς ελληνικής μουσικής. Και δεν έχουμε απομεινάρια αλλά περιγραφές. Και η μουσική είναι μια διαχρονική ταυτότητά μας. Οι Βυζαντινοί πήραν την αρχαία μουσική. Το δημοτικό τραγούδι, Κώστα, επήρε τη βυζαντική μουσική και θα το δείτε και στον Καζαντζίδη και στον Πιθηκότσι, σε όλους. Και το ρεμπέτικο τραγούδι μέσα έχει βυζαντινή βάση. Έτσι λοιπόν, η μουσική η αρχαία, η βυζαντινή μουσική, η θεία αυτή μουσική, το δημοτικό τραγούδι και η σύγχρονη μουσική, εδώ λέει ο Γκέτε ένα περίφημο, τέτοια ρωμαλαία μουσική και τέτοιο ρωμαλαίο τραγούδι δεν υπάρχει στον κόσμο. Ο Σατομπριάντος το ίδιο, μεγάλη ξένη που μάλιστα είπαν, εάν λέει ο Μόζαρτ, ο Μπάχ, ο Μπετόβεν, ξέρανε ελληνική μουσική και ελληνικό δημοτικό τραγούδι, θα φτιάναν μεγαλύτερα αριστουργήματα στην ανθρωπότητα. Έχει βάση. Οι αρχαίοι το είπαν αυτό το υπέροχο. Λέει, η ανθρώπινη φύση άδει. Ο Δε Πλάτωνας λέει ένα περίφημο, το οποίο πρέπει να το ξέρουμε όλοι. Λέει, η ανατροφή των παιδών πρέπει να συνίσταται στη γυμναστική και στη μουσική. Ο Δε Αριστοτέλης λέει ότι η μουσική, η ελληνική, τίνει προς την αρετή. Και ο Ευρυπίδης λέει, δεν χρειάζεται, δεν πρέπει, είναι άζωος, δεν ζει αυτός που δεν ξέρει μουσική. Ο Δε Λούθυρος είπε ένα υπέροχο, όποιος λέει δεν τραγουδάει, δεν είναι καλός άνθρωπος. Οι καλοί τραγουδούν, οι κακοί ποτέ. Λοιπόν, πάμε να δούμε γιατί τραγούδησε με τέτοιο χαρούμενο και παράλληλα λυπητερό τρόπο τα βάσανα του βιοπαλιστή ανθρώπου. Πάμε να ακούσουμε μια στιγμιότυπα από τα παιδικά χρόνια του Στέλιου. Αρχινέει να κάνει από πολύ νωρίτερα πλήθο διάφορα επαγγέλματα. Να πουλάει νερό με στάμνα στην οδό Αθηνάς. Να βράζει κάστανα 50 με 60, με 60 οκάδες, μου έλεγε, ζήγησε το καλάθι που τα έβαζε. Να βράζει κάστανα για να πουλάει στο εργατικό κέντρο της Νέας Ιωνίας. Να πουλάει τσιγάρα στην Ομόνια και να το συλλαμβάνουν μάλιστα, γιατί δεν είχε, ως Μικροπολιτής δεν είχε άδεια κτλ. Και να τον πηγαίνουν στο 4ο αστυνομικό τμήμα και όπως μου είπε χαρακτηριστικά από το πολύ το τράβηγμα του αυτιού του αστυφύλακας, το έχει κάνει λάστιχο γίνοντα αυτό. Να κοιμάται στις χάρες της Ομόνιας για να μην δίνει χρήματα να επιστρέψει με το λεωφορείο. Με το τραμ τότε που είχαν, ή τον Καζοζέντρο, δεν θυμάμαι. Και εκεί γνώρισε και την Νίνου που πήγε και τους επισκέφθηκε μια παραμονή πρωτοχρονιάς, γιατί κοιμόταν στη Σχάρα όπου είχε κάποια θερμότητα στις Σχάρες εκεί πέρα του ηλεκτρικού. Και τους κέρασε κάτι και του είχε μείνει βαθιά χαραγμένο. Του είχε μείνει βαθιά χαραγμένο στη μνήμη του. Είναι λοιπόν τα βιώματα αυτά
που σύμφωνα και με τον ίδιο του δίνει τη δυνατότητα να ερμηνεύει τα τραγούδια του κατά αυτόν τον τρόπο. Το σχόλιο σας, το τραγούδι σας. Το τραγούδι, τώρα που έλεγε αυτά και όταν βλέπω σαν το Στέλιο του Κατσατζίδη ανθρώπους συγκινούμε πολύ, γιατί ο Χριστός μπορούσε να έχει την καλύτερη δουλειά. Βασιλιάς, αυτοκράτορας, στρατάρχης. Μαραγκός ήτανε και τον διώχνανε με το ζεμπίλι. Και ξέρω ανθρώπους με το ζεμπίλι, αχθοφόρους ανθρώπους, μικροπολιτές που υποκλίνομαι, που δεν είναι ούτε πατριάρχης, ούτε δεσπότης, ούτε κανένας από εμάς τους μεγαλόσχημους. Και είναι αυτοί οι αχθοφόροι, σαν το Στέλιο, τα παιδιά αυτά πολλές φορές στον δρόμο. Και επειδή έζησα και δεν το μετανιώνω, και αν ξαναζούσα θα έζησα μικροπολιτής, σκουπιδιάρης, έκανα τα πάντα για να ζήσω και έβλεπα, εάν υπάρχει τιμιότητα στη δουλειά, η δουλειά είναι η υπεροχότερη αρετή. Πάμε να ακούσουμε μια άλλη υμνοδία του Στέλιου. Ούτε στρώμα να πλαγιάσω, ούτε φως για να διαβάσω. Το γλυκό σου γράμμα, όχ μανούλα μου, καλοκαίρι κι είναι κρύο. Ένα μέτρο επί δύο είναι το κελί μου, όχ μανούλα μου. Έχει πολλά τραγούδια για τους φυλακισμένους, έτσι. Αυτός εν φυλακή είμαι και οκήρθατε. Εγώ επειδή συνδυόμουν και επί ιταλικής κατοχής με πιάσανε οι Ιταλοί και με φυλακίσανε, έχω λάβει πείρα και της φυλακής, αλλά και έκτοτε μετά συμπαθώ. Και αν θα σου πω Κώστα αυτό, δεν θα το πιστέψεις. Μετά από τη δοκιμασία της φυλακής, οι άνθρωποι αυτοί κατά 90% και περισσότεροι είναι οι πιο σωστοί και τιμοί και δίκαιοι άνθρωποι. Και όταν στις κρατικές ήμουνα στις φυλακές της Κρήτης και τότε τους εκτελούσαν, ήταν την εποχή ακόμα δεν είχε καταργηθεί ο θάνατος, όταν είδα 60 έτοιμο θάνατος και μου εξυμητηρεύσαν τη ζωή τους, τη μετανιά τους και τη μεταστροφή τους, έκλαιγα ώρες και επί μια εβδομάδα δεν μπορούσα να φάω με τους φυλακισμένους. Αλλά και τώρα μέχρι τέλος που μου το επέτρεπε η υγεία μου και κατέβαινα στα κελιά των φυλακισμένων και των μελοθανάτων και των ισοφιστών αυτών ή από το AIDS ή από άλλες φοβερές καταστάσεις, συνείδησα τέτοιες φωτεινές μορφές μέσα στις φυλακές Κώστα που δεν τις συναντώ στην καθημερινή μου ζωή, ούτε μέσα στον κλήρο, ούτε μέσα στην πολιτική, ούτε μέσα στην κοινωνία. Γι' αυτό κάνω ένα μήνυμα, εκτός των εξαιρέσεων των διεστραμμένων, φυσικά των εγκληματιών, κάνω ένα μήνυμα και στην πολιτεία και στην εκκλησία. Να προσέξουμε τους φυλακισμένους, γιατί είπες πάρα πολύ ωραία. Εν φυλακή ήμουν. Δεν είπε αν είχες πτυχία ή αν είχες λεφτά, αν τον επισκέφτηκες τον φυλακισμένο. Που είναι ο Χριστός. Λέει, οι αδελφοί μου είναι αυτοί. Εγώ είμαι αυτός. Για σκέψου το αυτό για μισό λεπτό. Ότι ο Θεός δεν είπε εγώ είμαι ο Μεγαλέξανδρος ή ο Σοκράτης ή ο Σόλωνας ή ο Λυκούργος ή ο Βούδας ή ο Ζωροάστρης. Αλλά είπε εγώ είμαι ο φυλακισμένος και ο άρρωστος εκείνος. Γι' αυτό με συνεκίνησε το Στέλιο αυτό και να έχουμε το νου μας. Και σήμερα είναι Μεγάλο Σάββατο, τους φυλακισμένους, τους πονεμένους που δεν θα κάνουν ανάσταση αυτοί με τη συντροφιά τους. Τους απόκληρους. Τους απόκληρους, τους περιθωριακούς, θα έλεγα τους ρεμπέτες κατ' επέκταση, τους ανθρώπους αυτούς που πονάνε, να τους αγκαλιάσουμε εάν θέλουμε να κάνουμε σωστή ανάσταση και όχι βερμπαλιστική. Πατέρα Τιμόθεε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη διδασκαλία. Χριστός Ανέστη, Κώστα. Χριστός Ανέστη, για αυτή τη διδαχή. Και να αναστηθούμε κι εμείς και όλο το ανθρώπινο γένος. Αληθινή ανάσταση. Αμήν και πότε. Γέννητο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Το Πρόσωπο του Σαββάτου. Σήμερα εξετάσαμε τη σχέση της χαράς και της λύπης στον χριστιανισμό και στον Κατσατζίδη. Εμείς σας ευχόμαστε όχι λύπη, αλλά μόνο χαρά. Γεια σας. Το μερτικό μου απ' τη
πάρει άλλη. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θαλασσοδαρτός καρύ, σαν βράχος ρημαγμένος, ήρθα σαν ξένος στη ζωή και ξαναφέ. Σαν ξένος στη ζωή και ξαναφεύγω ξένος. Θεέ μου, τη δεύτερη φορά που θα όσο η καρδιά κι αν λαχταρά, δε θα ξανά.